Στο καθημερινό μαγείρεμα οι κανόνες είναι τρεις. Λίγα σκεύη, απλές τεχνικές, φρέσκα υλικά. Κάθε πιάτο πρέπει να είναι εύκολο και γρήγορο. Ακόμα και αν δεν είστε έμπειροι ή δεν έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας, θα σας δείξω πώς μπορείτε να μαγειρέψετε κάτι απλό, νόστιμο και λαχταριστό. Απλή μαγειρική, απλώς μαγειρική, just cooking. Καλησπέρα σας. Στη σημερινή εκπομπή πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει το κουνέλι. Ένα κρεατικό που είναι πολύ νόστιμο, πολύ υγιεινό και μου αρέσει πολύ να το χρησιμοποιώ στην κουζίνα. Μια κλασική ελληνική συνταγή, κουνέλι στη φάδο, αλλά θα την πειράξουμε και λίγο. Μετά θα σας δείξουμε μια άλλη συνταγή χρησιμοποιώντας τα περισσεύματα από το στιφάδο και θα παντρέψουμε αυτά τα περισσεύματα με παπαρδέλες να φτιάξουμε μια πολύ ωραία μακαρονάδα. Αλλά θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας ένα πολύ ενδιαφέρον ερωτικό με την ιταλική πολέντα. Η πολέντα έχει αποτελέσει κύριο φαγητό των φτωχών σε εισαγωγικά για τη Βόρεια Ιταλία για πολλά πολλά χρόνια. Είναι ένα πολύ ωραίο υλικό. Η συνταγή του και το μαγείρεμα του είναι πολύ απλό. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Για να ξεκινήσουμε όμως, η πολέντα πάντα μαγειρεύεται και γίνεται ένας χυλός. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε ζωμό από κοτόπουλο και λίγο γάλα. Θα δώσουμε και λίγο γεύση να λατήσουμε. Και μετά θα ρίξουμε μέσα την πολέντα σιγά σιγά και θα τη μαγειρέψουμε. Οι Ιταλοί τη μαγειρεύουν πολύ απλά, βράζοντάς την μόνο σε νερό. Εμείς δίνουμε λίγο παραπάνω γεύση, προσθέτοντας το γάλα και το ζωμό και νομίζω ότι πραγματικά αναδεικνύει σε ένα άλλο επίπεδο τη γεύση του φαγητού αυτού. Το γάλα με το ζωμό έχει πάρει βράση και θέλουμε τώρα σιγά σιγά να ρίχνουμε μέσα την πολέντα παράλληλα ανακατεύοντας με το σύρμα. Επειδή θα αρχίσει να πίζει σιγά σιγά, αλλάζω από το σύρμα και παίρνω ένα κουτάλι και μόλις πήξει και πιει όλο το νερό, είναι έτοιμη. Θέλει μόνο λίγα λεπτά. Χαμηλώνω λίγο τη θερμοκρασία, μην την έχετε πάρα πολύ ψηλά, δεν υπάρχει λόγος. Αυτό που βλέπουμε τώρα που κοκλάζει έτσι χαλαρά είναι και αυτό που θέλουμε. Όσο πίζει, χαμηλώνω τη θερμοκρασία γιατί θέλω να κοκλάζει λιγότερο και να μην πετάγεται προς τα έξω, όπως βλέπετε εδώ ότι κάνει λίγο αυτά τα μικρά σαν ηφαίστεια μέσα. Και θέλουμε στην ουσία να απορροφηθεί το υγρό, να γίνει λίγο πιο χυλωμένη και να μην βλέπουμε τόσο πολύ αυτή την έντονη διαφορά στους κόκκους. Να δούμε ότι όλοι οι κόκκοι έχουν απορροφήσει νερό και έχουν φουσκώσει κατά κάποιο τρόπο, ώστε να μην έχουμε κάτι στραγανό στο στόμα μας που δεν έχει μαγειρευτεί σωστά. Βλέπουμε πως χυλώνει σιγά σιγά, ήδη είναι πολύ πιο σφιχτή από ό,τι ήταν προηγουμένως. Ωραία, η πολέντα είναι έτοιμη. Θα δώσουμε τώρα περισσότερη γεύση με τριμμένη παρμεζάνα και φρέσκο βούτυρο. Δεν είχαμε βάλει άλλα λιπαρά, εκτός από τα λίγα λιπαρά που έχει το γάλα και θα ανακατέψουμε το τυρί και το βούτυρο ώστε να ενσωματωθούν. Και αυτό το μείγμα εδώ όπως το έχουμε τώρα είναι εξαιρετικό να το δοκιμάσουμε έτσι, σαν πουρέ ας το πούμε έτσι. Και αν σας αρέσει ο πουρές πατάτας, θα σας αρέσει εξίσου, δοκιμάστε το. Θα το σερβίρουμε με αυτόν τον τρόπο μετά αμέσως θα κάνουμε το στιφάδο, παρέα με το στιφάδο. Αλλά τώρα θα δείξουμε κάτι λίγο πιο ενδιαφέρον και σίγουρα εξίσου νόστιμο, που είναι ότι θα βγάλουμε την πολέντα σε ένα σκεύος. Αυτή όταν κρυώσει θα πήξει και θα μπορέσουμε να την κόψουμε με το μαχαίρι, να την σοτάρουμε και να την συνδυάσουμε με κάποια άλλα υλικά, να κάνουμε αυτό το ωραίο ερεκτικό. Μέσα στο ψάκι αυτό που έχω στρώσει λαδόκολλα, έτσι ώστε να μπορώ εύκολα να το τραβήξω μετά και να το ξεφορμάρω, γιατί αυτό θα γίνει ένα σώμα όταν κρυώσει. Θα πιέσω τώρα τις άκρες από τη λαδόκολλα πάνω στην πολέντα, θα το αφήσω λίγη ώρα φυσιολογικά να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου και μετά στο ψυγείο για να παγώσει εντελώς. Για να συνδυάσουμε την πολέντα που ετοιμάζουμε, θα φτιάξουμε ένα ωραίο dip με λιαστές ντομάτες. Πολύ εύκολο. Βάζω τις λιαστές ντομάτες και από το λάδι σαν υπάρχει με το βάζω, δεν μας πειράζει, να πέσει και αυτό. Ψητή πιπεριά, κόκκινη γλυκιά, κουκουνάρι, σκόρδο, ελαιόλαδο λίγο. Μπορείτε να το αρωματίσετε αν θέλετε με κάτι, με ένα φρέσκο βότανο. Έχω το θυμάρι μπροστά μου, οπότε νομίζω λίγο θυμάρι δεν είναι κακή ιδέα. Και λίγο τριμμένη παρμεζάνα. Ανταλέσουμε όλα αυτά. Θα το βγάλω σε ένα μπολ.
Θα το χρησιμοποιήσουμε μετά με την πολένια. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ντύπορο, θα το χρησιμοποιήσετε και με κριτσίνια ή με πίτες ή με ό,τι θέλετε. Θα το συνδυάσετε με τυρί πάνω σε ένα παξιμάδι. Πολλές εφαρμογές. Έχουμε βγάλει την πολέντα από το ψυγείο. Έχει σταθεροποιηθεί. Να τη δούμε τώρα. Απλά θα την γυρίσω. Και βγαίνει πολύ εύκολα με τη λαδόκολλα. Θα κόψω ένα κομμάτι λίγο στην αρχή μικρό για να το ισιώσω. Πραγματικά, αν κάνετε αυτή τη συνταγή και τη δοκιμάσετε, θα διαπιστώσετε ότι είναι πολύ νόστιμο. Λοιπόν, τώρα αυτό θέλουμε να το τηγανίσουμε. Μπορούμε να το φάμε και σαν κρύο ρεκτικό με αυτόν τον τρόπο, συνδυάζοντάς το με ό,τι επιθυμούμε. Εμείς θα το περάσουμε από λίγο αλεύρι, στο οποίο θα βάλουμε και λίγη πολέντα μέσα. Έχει αρκετή υγρασία, ώστε δεν χρειάζεται να βάλω κάτι, απλά θα την περάσω στο αλεύρι. Και αφού την αλευρώσω, πάμε για το τηγάνισμα. Ελαιόλαδο. Έχουμε ζεστάνει το τηγάνι. Η πολέντα μέσα. Και θυμόμαστε ότι αυτό το μείγμα στην ουσία είναι ένα σκυλός. Οπότε όταν ζεσταθεί θα αρχίσει να παίρνει πάλι τη μορφή αυτή. Οπότε πρέπει γρήγορα να σοτάρουμε απ' έξω ώστε να δώσουμε το χρώμα και λίγο τραγανή επιφάνεια που θέλουμε. Αλλά μην το παρακάνουμε γιατί μετά θα γίνει πάρα πολύ ρευστή και δεν μπορούμε να τη μεταφέρουμε. Έτοιμη πολέντα να τη γυρίσουμε. Βλέπουμε ότι έχει πάρει πολύ ωραίο χρώμα, που είναι αυτό που θέλουμε. Έχει γίνει έτσι χρυσαφένια, είναι λαχταριστή. Και αφού έχουμε δώσει αρκετό χρώμα και από την άλλη πλευρά, βγάζουμε σε ένα απορροφητικό χαρτί. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά να σερβίρουμε. Θα πάρουμε ένα πιάτο, να βάλουμε την πολέντα. Λίγο από τη λιαστή ντομάτα που φτιάξαμε. Και εδώ πραγματικά οι επιλογές είναι ό,τι θέλετε. Εμείς προσπαθούμε να πηγαίνουμε και λίγο με την εποχή για κάτι πιο δροσιστικό. Να βάλετε μανιτάρια για παράδειγμα, επίσης πολύ ωραίο. Να δώσουμε λίγο περισσότερη γεύση. Λίγο πέστο με βασιλικό. Κουκουνάρι που χρησιμοποιήσαμε ούτως ή άλλως και στη λιαστή ντομάτα, αλλά υπάρχει και στο πέστο. Λίγη φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα. Και νομίζω ότι έχουμε ένα ορεκτικό που τιμάμε τους φίλους μας τους Ιταλούς με τον πιο ωραίο τρόπο. Έτοιμοι για το κουνέλι στη Φάδο. Έχουμε εδώ κουνέλι. Έχουμε κρατήσει από το κουνέλι τα πίσω πόδια, που είναι και από τα πιο ωραία κομμάτια γιατί έχει έτσι πλούσιο κρέας και λίγο πιο ζουμερό. Και έχουμε κρατήσει και ένα κομμάτι από τη ράχη. Αυτό εδώ. Θα λατήσουμε. Όπως πάντα και από τις δύο πλευρές. Γνωστά, σωστό σκεύος. Μέσα το κουνέλι, τα μπούτια και η ράχη. Το κουνέλι που είναι λίγο πιο λευκό κρέας, είναι λίγο πιο ευαίσθητο. Δεν θα δώσουμε τόσο πολύ φωτιά. Το έχουμε λίγο πιο χαμηλά. Αλλά και πάλι θέλουμε δυνατή φωτιά. Ωραία, και καθώς περιμένουμε αυτό, πάμε να δούμε λίγο τα κρεμμύδια. Συνήθως στο στιφάδο χρησιμοποιούμε κοκάρια, αυτά εδώ τα μικρά κρεμμύδια. Η αλήθεια είναι πως είναι λίγο μπελάδι να ξεφλουδίσετε. Εμείς όμως θα σας δείξουμε ένα κολπάκι. Τα έχουμε βράσει για 5 με 10 λεπτάκια στο νερό. Κόβουμε λίγο το πίσω μέρος και μετά τραβώντας βγαίνει πολύ εύκολα η φλούδα. Με λιγαμινό χρόνο σε σχέση με το αν προσπαθήσετε να ξεφλουδίσετε όταν είναι τελείως ομά. Τώρα, αν βαριέστε να κάνετε ακόμα και αυτό με το βρασμένο νερό, χρησιμοποιήστε κανονικό κρεμμύδι, κόψτε το
και δεν θα έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κρεμμύδι είναι ένα πολύ ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά και γευστικό για το δαγκόνι μου ολόκληρο. Αλλά η συνταγή είναι μια πολύ ωραία συνταγή. Καλό είναι να την απολαύσετε. Ακόμα να βαριέστε να κάνετε τα κρεμμύδια, και εγώ καμιά φορά θα βαριόμουν. Χρησιμοποιήστε κανονικό κρεμμύδι, δεν τρέχει τίποτα. Βλέπετε το κουνέλι έχει αρχίσει να παίρνει πολύ ωραίο χρώμα, που είναι αυτό που θέλουμε. Θα το αφήσουμε όμως λίγο ακόμα. Και όπως είπα προηγουμένως, τη συνταγή θα την πειράξουμε λίγο. Όχι πολύ όμως, θα χρησιμοποιήσουμε λίγο μπέικον, που αφενός θα μας δώσει λίγο περισσότερα λιπαρά, τα οποία χρειαζόμαστε, γιατί το κουνέλι είναι ένα αρκετά άπαχο κρέας. Γυρνάω τώρα γιατί είμαστε εντάξει με το χρώμα. Είναι αυτό που θέλω, οπότε γυρίζω. Όπως έλεγα λοιπόν, το κουνέλι είναι αρκετά άπαχο κρέας. Το μπέικον θα μας δώσει λίγα λιπαρά ακόμα, αλλά και λίγο γευστική ένταση με τον καπνό και τη γλυκάδα που έχει. Θα κόψουμε σε κύβους. Το βάλουμε στην άκρη να περιμένει τη σειρά του να μπει στην κατσαρόλα. Βγάζω το κουνέλι. Νομίζω είναι έτοιμο. Το βλέπουμε ότι έχει πάρει πολύ ωραίο χρώμα. Είναι αυτό που θέλουμε. Λίγο ακόμα ελαιόλαδο. Και ξεκινάω με τα κοκάρια. Λίγο αλάτι. Θέλω να ξεκινήσω να παίρνουν, να αρχίσουν να καραμελώνουν, να παίρνουν και αυτά έντονο χρώμα. Και στην πορεία θα προσθέσουμε και το μπέικον, αλλά και λίγο ζάχαρη, γιατί το στιφάδο που έχουμε συνηθίσει είναι λίγο γλυκόξινο. Οπότε εμείς θα δώσουμε αφενός γλυκιά γεύση με τη φυσική γεύση που έχει το κρεμμύδι, αλλά επειδή δεν μας αρκεί αυτή, θα προσθέσουμε και λίγη ζάχαρη. Σκόρδο. Το οποίο θέλουμε να ψιλοκόψουμε. Έχουμε το νου μας και στα κρεμμύδια. Ωραία. Μόλις δούμε ότι αρχίζουν και παίρνουν χρώμα όπως αυτά εδώ, θα προσθέσουμε και το μπέικον. Θα προσθέσω τη ζάχαρη, καθώς έχουν πάρει αρκετό χρώμα, και το κάνω αυτό προς το τέλος της διαδικασίας, γιατί η ζάχαρη θα πάρει και αυτή χρώμα και δεν θέλουμε να καεί, οπότε το τέλος της διαδικασίας αυτής προσθέτουμε και τη ζάχαρη και θα την αφήσουμε να αρχίσει να καραμελώνει. Θα προσθέσουμε το σκόρδο τώρα. Και κάμπος ο πελτέ ντομάτας. Θα τα ανακατέψουμε καλά αυτά. Και θα σβήσουμε με λευκό κρασί. Ακόμα ζωμό από κοτόπουλο και φυσικά το κουνέλι. Τα μυρωδικά μέσα. Θα λατήσουμε. Θέλω να βάλω επίσης λίγο ντομάτα. Το κουνέλι είναι έτοιμο. Βλέπω ότι είναι πολύ μαλακό. Φεύγει το κρέας από το κόκαλο. Αυτό είναι που θέλουμε. Θα βγάλω τα κομμάτια λίγο στο ξύλο κοπής. Γιατί θέλω να σερβίρω με την πολέντα που κάναμε προηγουμένως
ξεχυλωμένη, όπως βλέπετε. Έχουμε βάλει το βούτυρο, την παρμεζάνα. Αν δεν μπορείτε να βάλετε και άλλα τυριά, επίσης μπορείτε να βάλετε βότανα, ξυλοκομμένα βότανα, πολύ ωραίο. Εμείς θα τη χρησιμοποιήσουμε ως έχει. Το κουνέλι. Θα διαλέξουμε ένα πίσω πόδι και ένα κομμάτι από τη ράχη για να έχουμε και τα δύο. Τη σάλτσα, αν θέλετε να την πήξετε, μπορείτε με διάφορους τρόπους. Εμείς βγάλαμε απλά το καπάκι στο τελευταίο μισάωρο του μαγειρέματος για να χυλώσει λίγο η σάλτσα. Αλλά αν τη θέλετε περισσότερο χυλωμένη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε corn flour ή κάτι ανάλογο. Και λίγο τα κομμάτια από το bacon. Θέλει αρκετή σάλτσα αυτό το φαγητό, μην τη φοβηθείτε, έτσι. Δύο-τρία τσικλωναράκια από τρυφερό φρέσκο θυμάρι. Αν τα έχετε, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Νοστιμότατο ελληνικό κουνέλι στιφάδο, λίγο αλλιώς. Να δούμε τώρα πώς θα αξιοποιήσουμε το κουνέλι στιφάδο που φτιάξαμε προηγουμένως, δημιουργώντας ένα νέο, τελείως διαφορετικό πιάτο. Ίσως θυμάστε και την προηγούμενη φορά που κάναμε μια ανάλογη συνταγή με κοτόπουλο. Πήραμε το κοτόπουλο, το ξεψαχνίσαμε και κάναμε μια πολύ ωραία γέμιση για πίτα. Τώρα θα κάνουμε λίγο κάτι διαφορετικό, αλλά βασίζεται σε παρόμοια τεχνική. Θα μαδίσουμε και πάλι το κουνέλι, θα χρησιμοποιήσουμε το ζωμό του μαγειρέματος που έχω εδώ, θα χρησιμοποιήσουμε και τα κρεμμύδια, ό,τι άλλο υπήρχε τέλος πάντων, και θα κάνουμε μια ωραία μακαρονάδα. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσουμε παπαρδέλες, που είναι ένα αγαπημένο μου ζυμαρικό και πολύ κατάλληλο για τέτοιου είδους φαγητά που έχουν έτσι μπόλικη σάλτσα κλπ. Θα ξεκινήσω να τις βράζω, έχω αλατίσει το νερό. Οι παπαρδέλες βράζουν. Έχουμε το κουνέλι εδώ πέρα που μας περίσσεψε από το στιφάδο. Είναι αυτό που φτιάξαμε προηγουμένως, οπότε είναι πολύ τρυφερό γιατί είναι ακόμα λίγο ζεστό, αλλά εσείς όταν το πάρετε από το ψυγείο θα κάνετε ακριβώς την διαδικασία. Θέλω να το σπάσω σε σχετικά μεγάλα κομμάτια. Ούτως ή άλλως, αφού θα μαγειρεύετε στο τηγάνι με τα ζυμαρικά, θα σπάσει λίγο ακόμα. Γι' αυτό προτιμώ να είναι λίγο μεγαλούτσια κομμάτια, ώστε να μείνουν κάποια κομμάτια που είναι σχετικά μεγάλα μέσα στο φαγητό με το ζυμαρικό. Αυτό ήταν το μπούτι. Παίρνουμε και λίγο από τη ράχη. Και εδώ δεν χρειάζεται να πετάξουμε τίποτα. Έχουμε φυλάξει, όπως είπα, και το ζωμό του μαγειρέματος. Ό,τι υγρά έχει είναι πολύ νόστιμα και τα χρειαζόμαστε. Οπότε θα τα βάλω όλα εδώ. Προσοχή μόνο στο κουνέλι, γιατί εμείς δεν έχουμε χρησιμοποιήσει και άλλα κομμάτια του σώματος, όπως είναι τα πλευρά, ας πούμε, που έχουν λίγο κρέας ανάμεσα σε πολλά κόκαλο και είναι εύκολο ίσως να σε ξεφύγει κάποιο κόκαλο μέσα. Δεν το θέλουμε αυτό όταν φτιάχνουμε μια μακαρονάδα, γιατί μπορεί να είναι έτσι μια λίγο δυσάρεστη έκπληξη για κάποιον. Οπότε λίγο προσοχή στο κουνέλι, έχει ψηλά κοκαλάκια, να το ξεψαχνίσουμε και να αφήσουμε όλα αυτά τα κοκαλάκια εκτός. Θέλουμε να εμπλουτίσουμε τα ζυμαρικά, τις παπαρδέλες που θα φτιάξουμε, με κάποια υλικά ακόμα, όχι ότι είναι απαραίτητο, αλλά για να κάνουμε έτσι λίγο κάτι πιο διαφορετικό και να το διαφοροποιήσουμε ακόμα περισσότερο από το φαγητό που είχαμε φτιάξει προηγουμένως και ήταν το κουνέλι με το στιφάδο. Αν θέλετε όμως να βάλετε ακριβώς την ίδια διαδικασία μόνο με τα υλικά του στιφάδου, κανένα πρόβλημα. Εμείς θα το εμπλουτίσουμε τέλος πάντων λιγάκι. Θα προσθέσουμε προσούτο που έχω εδώ. Θα το κόψουμε σε λεπτές φέτες. Και ίσως και λίγο στο κάθετο για να μην είναι τόσο μακριές. Βάζω στην άκρη και λίγα μανιτάρια. Ουσιαστικά αυτά τα δύο θα είναι που θα βάλουμε. Και έχουμε κάψει το σκεύος καλά, λάδι, τα μανιτάρια μέσα, λίγο αλάτι. Και θα προσθέσω το προσούτο λίγο αργότερα γιατί θέλω να δώσω ωραίο χρώμα στα μανιτάρια. Το προσούτο δεν θα αντέξει τόσο πολύ ώρα στο τηγάνι, οπότε λίγο πριν τα μανιτάρια να είναι έτοιμα θα βάλουμε και το προσούτο. Στο μεταξύ θέλω να κόψω και τα κρεμμύδια
να μην είναι τόσο μεγάλα. Οπότε τα κόβω στη μέση από τη μία πλευρά και μετά στη μέση πάλι από την άλλη πλευρά. Επίσης, αν δεν θέλεις να βάλεις τα κρεμμύδια, μπορεί να τα αφήσετε εκτός. Τα κρεμμύδια από το μαγείρεμα που χρησιμοποιήσαμε για το στουφάδι. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό κρεμμύδι. Τα μανιτάρια βλέπω ότι είναι σχεδόν εκεί που θέλω. Προσούτο, όπως είπαμε, πάει μέσα για να κατέβουμε καλά. Και τα μανιτάρια και το προσούτο είναι εντάξει, έχουν πάρει ωραίο χρώμα. Θα προσθέσουμε λευκό κρασί. Θα αφήσουμε να εξατμιστεί τελείως. Και αφού εξατμιστεί, θα προσθέσουμε τους ζωμούς από το μαγείρεμα του κουνελιού. Τα κρεμμύδια που μόλις έκοψα προηγουμένως. Επίσης από το μαγείρεμα του κουνελιού. Και φυσικά το κουνέλι. Θα μιλώσω λίγο σε αυτή τη φάση, δεν θέλω να τα μαγειρέψω πολύ έντονα. Θέλω απλά να ενώνονται οι γεύσεις από όλα αυτά τα υλικά. Να πάρει κάποια υγρασία πάλι πίσω το κουνέλι, να γίνει πιο ζουμερό. Να αρχίσει να χυλώνει όλο αυτό το σύστημα και να βάλω τα μακαρόνια, τις παπαρδέλες μέσα μετά. Θέλω να βάλω επίσης λίγο ντομάτα, για φρέσκια ντομάτα. Οπότε κόβω. Ντομάτα μέσα. Ωραία, ενσωματώσαμε και την ντομάτα, θέλουμε λίγο χρόνο ακόμα. Τόσο χρόνο ώστε να προλάβω να κόψω και λίγα μυρωδικά. Θα χρησιμοποιήσουμε εστραγκόν. Εάν δεν το βρίσκετε εύκολα, μπορείτε να βάλετε κάτι άλλο, όπως βασιλικό για παράδειγμα, ή να το αφήσετε εκτός τελείως. Δίνει όμως πολύ ωραίο άρωμα. Και λίγο θυμάρι. Και τώρα είμαι έτοιμος να προσθέσω τις παπαρδέλες στο τηγάνι με τα ζυμαρικά. Προσεκτικά μέσα. Ωραία, θα ανακατέψω τα ζυμαρικά. Θέλω να αρχίσουν να απορροφούν από αυτό το ζωμό του μαγειρέματος του κουνελιού. Και έτσι θα δημιουργήσουμε μια σάλτσα που είναι γεμάτη από τη γεύση του κουνελιού και όλη αυτή τη γεύση που έχει αφήσει το κουνέλι μέσα στα ζουμιά αυτά που έχουμε εδώ μέσα στο τηγάνι. Θα τελειώσουμε με λίγο βούτυρο, το οποίο θέλουμε επίσης να ενσωματώσουμε μέσα στο ζωμό, οπότε δεν σβήνω τη φωτιά αυτή τη στιγμή, αφήνω να υπάρχει λίγη φωτιά στο τηγάνι και ανακατεύω για να ενσωματωθεί το βούτυρο. Τα μυρωδικά μέσα, εστραγκόν και θυμάρι. Μην ξεχάσουμε να δοκιμάσουμε, το οποίο είναι σημαντικό. Αν και αν έχουμε δοκιμάσει το ζωμό του μαγειρέματος του φαγητού και είναι μια χαρά, δεν μπορούμε να πέσουμε και πάρα πολύ έξω. Λίγο αλατάκι θα χρειαστώ εδώ, συντηρητικά, και θα προσθέσω και παρμεζάνα. Θα τα ανακατέψουμε όλα αυτά. Τα βότανα θα δώσουν άρωμα, φρεσκάδα. Το τυρί θα δώσει γεύση, αλλά και θα χυλώσει σε ένα τελευταίο επίπεδο τη σάλτσα που φτιάχνουμε εδώ. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε σε ένα ωραίο βαθύ πιάτο ζυμαρικών. Θα βγάλουμε αρκετές από τις παπαρδέλες. Θα ψαρέψω και λίγα κομμάτια από κουνέλι και όλα τα υπόλοιπα υλικά που έχω μέσα, προσούτο, μανιτάρια. Είναι μια πλούσια και μια χορταστική μακαρονάδα, χωρίς να είναι πολύ βαριά. Γιατί έχουμε το κουνέλι που είναι αρκετά ελαφρύ και μας βοηθάει σε αυτό. Ξέρετε ότι μου αρέσει λίγο τυρί ακόμα στο τέλος, αλλά νομίζω και σε εσάς αρέσει.
Θα ήθελα να βάλω και λίγο ελαιόλαδο. Ίσως λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και θα ήθελα πραγματικά να το φτιάξετε και να το απολαύσετε. You will understand.